Μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Επέστρεψαν οι συνάδελφοί σας από την Αυστραλία. Τι έφεραν μαζί τους? Έχουν επιστρέψει οι συνάδελφοι από την Αυστραλία, οι δύο ανακριτές. Έχουν φέρει μαρτυρικό υλικό το οποίο θα μελετηθεί τώρα εδώ στην Κύπρο, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω στοιχειοθέτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο. Και στοιχειοθέτηση υπόθεσης στο δικαστήριο σημαίνει με κατηγορούμενους τα δύο πρόσωπα ή και άλλους, κύριε Σεργίδη? Μέχρι στιγμής έχουμε τα δύο πρόσωπα. Αντιλαμβάνεστε, αν προκύψει από αυτό το μαρτυρικό υλικό που έχουμε τώρα στα χέρια μας από την Αυστραλία, ίσως να υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι οι οποίοι να συλληφθούν. Μάλιστα, άρα δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις. Σας έχουν πει οι δύο συνάδελφοί σας ότι από μια πρώτη μελέτη που έκαναν και συζήτηση με τους Αυστραλούς ότι μπορεί να πάμε σε άλλες συλλήψεις, κύριε Σεργίδη? Όχι ακόμη. Αντιλαμβάνεστε, ήρθανε χθες, μελετείτε το μαρτυρικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας και θα αποφασιστεί πώς συνεχίζουμε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε